Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Ο Τούρκος τον χρήσωσε για να επιστρέψει στον Άγιο Δομήνικο, όμως πλέον είναι έξαλλος μαζί του και αποφασισμένος να τον διώξει και να του κόψει τα χρήματα. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με όσα έγιναν τα τελευταία 24 ώρα. Πρωτοφανή είναι όσα συμβαίνουν φέτος στο Survivor, με την υπόθεση του James Καφετζή να καταστρατηγεί όλους τους κανονισμούς του παιχνιδιού. Για προσωπικό θέμα ή απουσία του παίκτη. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινώντας από το γεγονός πως ο James επανεμφανίστηκε στο Survivor, με το ιατρικό πρόβλημα της Τετάρτης, διαστόματος λιανού, να μετατρέπεται σε προσωπικό την Πέμπτη, κάτι που διαστόματος λιανού ξανά έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς του παιχνιδιού. Επισήμως, λοιπόν, δεν υπήρξε ιατρικό αλλά προσωπικό θέμα που οδήγησε τον James εκτός παιχνιδιού. Τα νέα που έρχονται από τον Άγιο Δομήνικο αφορούν την πλήρη απόρριψη όλων των ισχυρισμών του James από την παραγωγή, αναφορικά με την ποινή που επρόκειτο να του επιβληθεί και τις αναφορές του σε αντίστοιχα περιστατικά που έχουν συμβεί με άλλους παίκτες. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, δόθηκε τελεσίγραφο προς τον Καφετζή να αποφασίσει ο ίδιος για την επιστροφή του ή μη σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με την παραγωγή να μην δέχεται κουβέντα σε σχέση με τους ισχυρισμούς του James για 2 μέτρα και 2 σταθμά έναντι της Δαλάκα. Όλοι έχετε υπογράψει το ίδιο συμβόλαιο και τις ίδιες ρήτρες, δεν υπάρχει για κανέναν διαφορετική αντιμετώπιση, διαμηνήθηκε στον James και η αναφορά στη ρήτρα δεν ήταν τυχαία. Καθώς μια αποχώρηση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και στην απώλεια της εβδομαδιαίας αποζημίωσης που έχει συμφωνήσει και σύμφωνα με δημοσιεύματα φτάνει στα 12.000 ευρώ την εβδομάδα. Λένε, λοιπόν, οι πηγές μας από τον Άγιο Δομήνικο πως ο James έκανε ένα βήμα πίσω και έτσι αυτή η κρίση που ξέσπασε τόσο ξαφνικά και ανέμακτα, σε αυτή τη φάση έκλεισε για την παραγωγή, μένει να δούμε αν έκλεισε και για τον ίδιο τον James. Όσο για την παραγωγή, σίγουρα η όλη διαχείριση στην υπόθεση της εξαφάνισης και επανεμφάνισης του James, απέδειξε περίτρανα ότι επιχειρήθηκε να μην δοθεί στο τηλεοπτικό κοινό η πραγματική αιτία που οδήγησε στο ξέσπασμα του παίκτη. Η δε επιστροφή του James, μετά από όλο το επεισόδιο, σίγουρα δημιουργεί ζήτημα τήρησης των κανονισμών και πολλοί αναρωτιούνται αν θα είχε την ίδια αντιμετώπιση οποιοδήποτε άλλος παίκτης που συμμετέχει αυτή τη στιγμή στο reality. Το ιατρικό πρόβλημα απέχει ξεκάθαρα από το προσωπικό. Το ιατρικό προβλέπεται στους κανονισμούς. Το προσωπικό, αυτό δεν απαντήθηκε. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.